Με τον κύριο Νίκο Χαφτούρα, που είναι γνωστός από τα προηγούμενα χρόνια για τη μαχητικότητά του. Η μαχητικότητα αυτή πια είναι και στο ίδιο το ίδρυμα που υπηρετεί, στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, στο νοσοκομείο, πολύ εμφανής, διότι αυτό που βλέπαμε να έρχεται, κύριε Χαφτούρα, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθε ευρύκα. Και με έναν άγριο τρόπο, δηλαδή βλέπουμε να είστε σε μια μόνιμη αντιπαράθεση με τον διάδοχό σας στην Προεδρία της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών, τον κύριο Μαλινδρέτο, τον οποίο κατηγορείται για διαφορία και για πολλές παραχωρήσεις προς την διοίκηση. Γιατί έτσι? Κοιτάτε, κύριε Πουλίζου, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι πάντοτε ήμουν και είμαι αντίθετος στις προσωπικές επιθέσεις. Οι επιθέσεις μου είναι πολιτικές. Είναι ενάντια στις πολιτικές που εφαρμόζονται και είναι και εις βάρος της δημόσιας υγείας και εις βάρος του νοσοκομείου μας. Λοιπόν, ο κύριος Μαλινδρέτος έχει ξεκινήσει με προσωπικές επιθέσεις, με συκοφαντίες, γιατί έχει ένα μεγάλο κενό, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο ρόλο του. Ο ρόλος του είναι εκπρόσωπος τύπου της διοίκησης και προσπαθεί να τον κρύψει. Εγώ ποτέ δεν έκρυψα τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Ήμουνα απέναντι στις διοικήσεις και πίεζα μέχρι να έρθει ένα αποτέλεσμα. Θέλω να ενημερώσω ότι όλα τα χρόνια του μνημονίου ήμασταν σαν νοσοκομειακοί γιατροί στα κάγκελα και πιέζαμε οποιαδήποτε διοίκηση πέρα από κόμματα και έτσι ήρθαν οι γιατροί, οι επικουρικοί. Και όσες προσλήψεις γίνανε, γίνανε από τις πιέσεις. Και οι πιέσεις, κόντρα στις συκοφαντίες του κύριου Μαλινδρέτου, ήταν από την... και στην προηγούμενη διοίκηση. Οι επικουρικοί και οι γιατροί που λέει ψέματα ότι διόρισε, ότι ήρθαν τώρα επί θητεία του, οι γιατροί αυτοί ήρθανε εδώ και 4-5 χρόνια, γι' αυτό όλοι οι επικουρικοί έχουν μια θητεία πάνω από 4 χρόνια, 4-6 χρόνια, και ήρθανε ακόμη και όταν ήταν υπουργός η κυρία Ζέτα, ήρθαν οι πρώτοι 10 επικουρικοί. Τότε οι αγώνες μας ήταν μεγάλοι πριν, γιατί είχαμε πρόβλημα με την προηγούμενη διοίκηση και ήμασταν μπροστάριδες στον αγώνα που ανετράπη η προηγούμενη διοίκηση. Μετά συνεχίσαμε, κυρία Υπουργός που ήταν η Ζέτα η Μακρύ, βοήθησε στις 10 πρώτες προσλήψεις. Μετά και με την ίδια ήρθαμε σε αντιπαράθεση πολλές φορές. Μετά συνέχισε η πίεσή μας, γιατί το εσύ είναι σε φάση γεράζει το εσύ, δεν είναι ψέμα, βιολογικά είναι μια, υπάρχει βιολογικά μια συρρήκνωση του εσύ, και το οποίο τελικά θα οδηγήσει σε πλήρη εξαφάνιση. Στο τέλος όμως αυτού του μήνα και τον επόμενο, κύριε Χαφτούρα, θα αποδυναμωθούν πάρα πολλές κλινικές. Και τώρα φεύγουν φαίνεται... πολλοί επικουρικοί από τη δική σας. Ναι. Φεύγει ο εκλεκτός Νίκος Σύρμος. Ναι. Και άλλοι γιατροί. Φεύγουν 17 γιατροί. Είναι μεγάλο σίγουροι πλήγμα είναι αυτό. Οι 7 και άλλοι 7, 24 που φεύγουν τέλη Γενάρη, οι οποίοι δεν υπάρχει θέμα να πάρουν καμία παράταση γιατί είναι του ΕΣΠΑ και φεύγουν και 17 τώρα. Λοιπόν, ο αγώνας θα έπρεπε να είναι το ίδιο μάχημος και το ίδιο ενοχλητικός όπως εγώ ο κύριος Μαλινδρέτος και βέβαια αυτό θα μας έβρισκε ενωμένος. Και ο αγώνας δεν είναι αγώνας το να γυρίζουμε και να είμαστε σε από εκδήλωση εκδήλωση και εκπαιδευτική που συμφωνώ και αυτά χρειάζονται. Ή να παρουσιάζουμε για να μιλάμε για την πρωτοβάθμια, που θα μπορούσε να μιλήσει και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρία Κεράνη, για την πρωτοβάθμια, αλλά προτίμησε αυτός που δεν θέλει την προβολή και έχει βγει αρκετές φορές και έχει προβληθεί. Δεν πειράζει. Εμείς όμως θέλουμε στα προβλήματα να είμαστε μπροστά, συμπόρευση με φορείς, με το Δήμο, με την περιφέρεια και αγώνας. Ο ίδιος όμως προτίμησε άλλο τρόπο. Προτίμησε να είναι το μακρύ χέρι της διοίκησης. Αυτό. Καλά, αυτό. Τώρα και αυτό όχι, όμως αυτό κάνει. Λέτε, επειδή δεν αυτό το λέτε κάνει με καλή ανάγνωση, γιατί ναι, το να συνεργάζεται ο συνδικαλιστής με τη διοίκηση. Μα δεν γίνεται, δεν ακούστε είναι με λίγο. Εσείς το λέτε σαν να είναι παραδομένος στη διοίκηση. Είναι ένα μπλοκ. Είναι παραδομένος στη διοίκηση. Ναι. Εγώ πιστεύω ναι, ότι συμπορεύεται. Απλώς το κάνει με έναν τρόπο έτσι πιο ήπιο. Ρίχνει μερικές φορές τάχτη στα μάτια και των συναδέρφων και των πολιτών ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά η ουσία είναι η ίδια. Δεν μπορεί να κατηγοράει από τη μια μεριά και το πρόβλημα είναι επειδή δεν κάλεσε τον διοικητή της ΥΠΕ να αφήνει εχμές για τον διοικητή της ΥΠΕ. Το ίδιο είναι. Και ο διοικητής
του νοσοκομείου και ο διοικητής της ΥΠΕ και ο υπουργός. Είναι μαζί ένα μπλοκ. Και ψεύδεται, γιατί εμείς και με τον υπουργό συναντηθήκαμε για το μαγνητικό που κάναμε ένα χαμό, και ήταν και ο κύριος Μουλάς τότε στο νοσοκομείο, στο Πανεπιστημιακό, και ενώ ήταν μπροστά και ο ίδιος, με τον υπουργό ήμουν ο μοναδικός που όρθωσα ανάστημα και του είπα: μην ορειοποιείτε την κατάσταση, κύριε υπουργέ. Έτσι έχει πρωτοβάθμια, έτσι έχουν οι κλινικές. Και πολλές φορές στείλαμε και επιστολές και ενοχλήσαμε τη διοίκηση, όπου συναντηθήκαμε εκεί και με κυβερνητικό κλιμάκιο. Δεν μπορεί να λέει ψέματα. Δεν μπορεί να ρίχνει λάσπη. Είναι άδικο, είναι συκοφαντικό, αλλά εμείς παρόλα αυτά τα ξεχνάμε όλα και θέλουμε αγώνες. Δεν μπορεί ο πρόεδρος των νοσοκομείων γιατρών μία μέρα πριν να προαναγγέλει τυπικά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την απεργία και να λέει ότι θα έχει αποτυχία και να μην απεργεί και ο ίδιος. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα υπόλοιπα για να δούμε και τα υπόλοιπα, διότι θέλω να παντρέψω τις δύο ιδιότητες που βλέπω κάτω από το όνομά σας. Θέλω το σχόλιο σας, γιατί είναι γνωστό ότι έχετε βάλει πλώρη για την κεντρική πολιτική σκηνή, άρα μπορεί να μην είστε ξανά υποψήφιος για την αυτοδιοίκηση ή θα είστε, αν δεν συμπέσουν οι εκλογές. Κοιτάτε, η αλήθεια είναι, κύριε Πολύζο, ότι έχω εκδηλώσει ενδιαφέρον για να συμπαραταχθώ με τις προοδευτικές δυνάμεις του κινήματος αλλαγής. Πιστεύω ότι άνθρωποι με μια πορεία, μια επαγγελματική πορεία, με μια καταξίωση, πρέπει να αγωνίζονται και να μάχονται και από αυτή την ιδιότητα και από την κεντρική πολιτική σκηνή. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι αυτή η Δημοκρατική Παράταξη μπορεί να αποτελέσει τρίτο πόλο ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία και να υπάρξει μια ανατροπή σε αυτή την κατηφόρα που έχει πάρει η κοινωνία μας και γενικότερα σε αυτή τη φτωχοποίηση. Μάλιστα. Του λαού. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως είμαι στη διάθεση της, του κόμματος. Εγώ πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω και είμαι στη διάθεση του κόμματος για να βάλω όλες τις δυνάμεις μου και να πείσω ότι όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλοι άνθρωποι και άλλοι σύντροφοι με ανάλογη πορεία, ότι είμαστε πλέον μακριά από τις παλιές νοοτροπίες και ότι μπορούμε να φέρουμε την ανατροπή και να βασιστούμε στα θετικά στοιχεία που τόσα χρόνια είχε το ΠΑΣΟΚ με την παλιά του ονομασία, γιατί τώρα είναι Κίνημα Αλλαγής, και πιστεύω ότι πρέπει... Καλά, δεν αρκεί να αλλάξεις βέβαια όνομα, ναι, για να πεις ότι κάνω και μια εκαθάριση εσωτερική. Συμφωνώ απόλυτα, ναι. Αν έχουν απομονωθεί τα βαρύδια που είχε ο χώρος, έχει καλός. Και έτσι ακριβώς πιστεύω ότι πρέπει να απομακρυνθούν οι παλιές νοοτροπίες, που συνήθως είναι από παλιούς, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και σε νέους παλιές νοοτροπίες που ακολουθούν αυτό το δρόμο. Νέοι που ασχολούνται με την πολιτική και ακολουθούν αυτό το δρόμο, γιατί ίσως είναι δελεαστικός αυτός ο δρόμος. Μάλιστα. Και πολλές φορές είναι τώρα... και επαγγελματική αποκατάσταση ή άλλο είδους αποκατάσταση. Ελάτε τώρα να μου πείτε, αν δεν συμπέσουν οι εκλογές, γιατί την αγαπάτε την αυτοδιοίκηση, θα είστε υποψήφιος? Γιατί ήδη το κόμμα σας έχει επιλέξει υποψήφιο δήμαρχο για το Βόλο. Όχι, στις δημοτικές εκλογές δεν θα ήθελα να είμαι υποψήφιος. Μάλιστα. Δεν θα ήθελα. Με οποιαδήποτε παράταξη. Ναι, με οποιαδήποτε παράταξη. Το λέω γιατί ακούτε τα κουτσομπολιά που λένε ότι μπορεί να πάτε με την παράταξη του Αχιλλέα Μπέου ή... Κοιτάτε, δεν πρέπει να είμαστε μηδενιστές, κύριε Πολύζο. Εγώ δεν φοβάμαι να πω την αλήθεια και για μια φορά ακόμη τη λέω, ότι πιστεύω ότι έχει και ένα θετικό πρόσημο το έργο, έχει θετικό πρόσημο το έργο του Αχιλλέα Μπέου. Από εκεί και πέρα όμως, για πολλούς και διαφόρους λόγους, δεν θα ήθελα να είμαι από καμιά δημοτική παράταξη. Άρα θα δώσετε όλη σας την ενέργεια στην πλώρη που, ναι, βάλατε για την κεντρική πολιτική, πολιτική σκηνή. Είναι, αλλά σας λέω τώρα ότι δεν θα ήθελα. Μάλιστα. Ναι. Γιατί με το Κίνημα Αλλαγής, κύριε Χαφτούρα, θα σας πει κάποιος? Κοιτάξτε, εγώ είμαι κεντροαριστερός και πιστεύω ότι η ψυχή του Κινήματος Αλλαγής εκφράζει την κεντροαριστερά. Και πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορεί να κάνουν τη διαφορά, ακόμη και όχι τόσο τα ονόματα, όπως είπατε πιο πριν.
Πιστεύω είναι σας μια απογοήτευσε αρχή. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το κυβερνών κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχουμε πει πολλές φορές. Πιστεύω ακολουθεί, είναι επικίνδυνος που βρίσκεται ακόμη στην εξουσία. Ακολουθεί αντιλαϊκές πολιτικές και μόνο δίπλα στον πολίτη δεν είναι. Ο Τσίπρας δεν έχει να δώσει τίποτε άλλο και πρέπει το συντομότερο να ανατραπεί, γιατί όσο μένει, τόσο περισσότερο φτωχοποιείται ο λαός με τους πολλαπλούς φόρους που, που επιβάλλονται. Μάλιστα. Ξαναγυρίζω στην αυτοδιοίκηση για να πάρω τα σχόλιά σας για όλους τους υποψηφίους, αυτούς που μέχρι σήμερα ξέρουμε. Για τον Αχιλλέα Μπέο, τι πιστεύετε? Πιστεύω ότι έχει ένα θετικό πρόσημο, από εκεί και πέρα ότι έχει κάνει κάποιο έργο. Από εκεί πέρα διαφωνώ σε κάποια μαζί του, όσον αφορά τη συμπεριφορά αυτά, αλλά αυτό πιστεύω. Μάλιστα. Ότι έχει ένα... Αλλά εγώ ήμουν ανεξάρτητος όλα αυτά τα χρόνια, παρόλο που κάποιοι με έχουν κατανομάσει Μπεϊκό και έχουν προφτάσει και έχουν στείλει το βιογραφικό μου ότι είμαι Μπεϊκός και κάπου, αλλά εντάξει, δεν μένω σε αυτά. Α, έχετε τέτοια συντροφικά μαχαιρώματα. Ναι, αλλά δεν μένω σε αυτά, εγώ προχωράω μπροστά. Μισό λεπτό, είναι συντροφικά τα μαχαιρώματα ή είναι από έξω από το κόμμα? Πιστεύω ναι. Καλοθελητές. Πιστεύω ναι. Συντροφικά. Δεν είναι έτσι όμως. Α, ναι. Με αδικούν. Για αδικούν. Τον δικό σας υποψήφιο, για τον κύριο Παπαδούλη. Πιστεύω είναι μια σοβαρή προσωπικότητα και μια σοβαρή παρουσία, αρκεί να τον υποστηρίξουν. Μάλιστα. Να υποστηριχθεί από όλους. Άρα δεν είστε απόλυτα βέβαιος ότι αυτό θα συμβεί? Αυτό ναι, έχω επιφυλάξεις. Για την κυρία Καπούλα τι λέτε? Πιστεύω για την κυρία Καπούλα ότι θα ήταν καλό, για όλους πιστεύω αυτό, ότι ο πολιτικός θα πρέπει να είναι λίγο όριμος, πρέπει να έχει περάσει μια πορεία εργασίας, πρέπει να έχει αποκτήσει εμπειρίες μέσα από μια πορεία, από τη δουλειά του, από την επαγγελματική του ενασχόληση, και δεν μου αρέσουν οι διορισμοί κομματικοί. Αυτό δεν με ευχαριστεί. Πιστεύω ότι δεν πρέπει την πολιτική να τη βλέπουμε ως επάγγελμα. Εγώ και ο πολιτικός να μην έχει καμιά αμοιβή, πάλι θα ήθελα να ασχοληθώ για να βοηθήσω τον συνάνθρωπο, το οποίο το κάνω και μέσα από τη δουλειά μου. Από εκεί και πέρα, πιστεύω πήρε νωρίς σκέφτηκε να πάει σε ένα τέτοιο αξίωμα. Πείτε μου και αυτό για να κλείσουμε, για τα ονόματα που ακούγονται από τον ΣΥΡΙΖΑ για τον Δήμο του Βόλου. Εντάξει, δεν θεωρώ... Η γκριμάτσα για ποιον ήταν από όλους? Για τον Αποστολάκη θεωρώ εντάξει. Γιατί τον αποδοκιμάζετε τον κύριο Αποστολάκη? Πιστεύω είναι και αυτός, είναι γραμματέας, αναπληρωτής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια καθαρά κομματική παρουσία. Πιστεύω όλοι αυτοί δεν εκφράζουν την πραγματικότητα, δεν εκφράζουν την αριστερά, δεν εκφράζουν τη δημοκρατία, όπως πιστεύω για τους περισσότερους ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ που κυβερνάνε αυτή τη στιγμή, γιατί είναι και οι απλοί συμπολίτες μας που πίστεψαν. Και αυτός είναι ένας από αυτούς. Θα μπορούσε να ήταν και στην κυβέρνηση και γι' αυτό είδατε αυτή την γκριμάτσα τη δικιά μου. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Χαφτού.